καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι, όπως βλέπετε, σε πάρα πολύ φθινοπορεινό mood, γιατί επιτέλους σας έχω έτοιμες τις φθινοπορεινές κατασκευές μου, όπως σας έχω υποσχεθεί, τις φθινοπορεινές δημιουργίες. Έβαλα λοιπόν τον καφέ μου στην καινούργια φθινοπορεινή κούπα που πήρα πρόσφατα από τα Mac Stores, σας την είχα δείξει σε ένα πρόσφατο haul. Έβαλα το καλοκαιρινό κατά τα άλλα φόρεμά μου που παραπέμπει έτσι λίγο σε φθινόπωρο τα χρώματά του. Έξω κάνει πάρα πολύ ζέστη, έχω εκνευριστεί μπορώ να πω, γιατί μας είχε γλυκάνει λίγο ο καιρός έτσι με την πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια ήταν αναμενόμενο να ανέβει, όλοι το γνωρίζαμε αυτό. Το Σαββατοκύριακο ίσως είναι και για μπάνιο. Παρ' όλα αυτά ας ελπίσουμε να κρατήσει κανένα δύο εβδομάδες όλο αυτό ακόμα και σιγά σιγά να πέσει η θερμοκρασία, να νιώσουμε κι εμείς λίγο φθινόπωρο στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πολλές από εσάς είστε φανατικές της φθινοπορεινής διακόσμησης όπως εγώ και περιμένετε πώς και πώς νέες ιδέες για φθινοπορεινή διακόσμηση, αλλά και γενικότερα μου έχετε στείλει πάρα πολλές μηνύματα ότι περιμένετε τις καινούργιες κατασκευές. Βλέπετε πίσω μου και από εδώ έχω πάρα πολλές νέες δημιουργίες, τις οποίες πραγματικά ανυπομονώ να σας τις δείξω. Ακόμη και αν δεν θέλετε πραγματικά να τις πάρετε, θα ήθελα έτσι να μου πείτε αν σας άρεσαν, πώς σας φάνηκαν οι ιδέες μου, ποιο ήταν το αγαπημένο σας κομμάτι. Θα ήθελα έτσι τα μηνύματά σας και τη γνώμη σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σας τα δείξω. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα σας βάλω link από το e-shop μου στο Jamjar. Το Jamjar είναι μια πλατφόρμα για δημιουργούς με χειροποίητα προϊόντα, λαμβάνουν μέρος πολλοί δημιουργοί αφού σε δεχτεί το Jamjar. Εμένα με έχει δεχτεί εδώ και 2 χρόνια, από ό,τι είχα ξεκινήσει, δεν θυμάμαι. Πολλές από εσάς έχετε πάρει τις δημιουργίες μου, στεφάνια μου, πράγματα διάφορα που έχω φτιάξει στο παρελθόν, είναι ονειροπαγίδες και σας άρεσαν πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη φορά όμως ήθελα να φτιάξω περισσότερα φθινοπορεινά, περισσότερα διακοσμητικά, πέρα από τα στεφάνια που φτιάχνω πάντα. Αυτή τη φορά έφτιαξα λίγα στεφάνια, να σας πω την αλήθεια. Έδωσα περισσότερη βάση στα καδράκια που έφτιαξα. Πήγα και πήρα ξύλα σε συγκεκριμένα μεγέθη όπως τα ήθελα και έφτιαξα διάφορα διακοσμητικά για τον τοίχο. Μπορείτε να κάνετε μια σύνθεση με 2-3, μπορείτε να βάλετε ένα μόνο του, είτε στην κουζίνα είτε στο σαλόνι, πάνε σε διάφορα σημεία. Έχω κάνει μερικά σχέδια τα οποία είναι για όλο το χρόνο, αλλά έχω κάνει και πολλά φθινοπορεινά, γιατί όπως σας είπα, επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη γκάμα φθινοπορεινών διακοσμητικών και κυρίως σε καδράκια, εκεί ήταν η πρώτη μου σκέψη, είπα να βγάλω κάτι το οποίο δεν βρίσκεις εύκολα εδώ στην ελληνική αγορά και τα έφτιαξα με πάρα πολύ αγάπη, ελπίζω να σας αρέσουν. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχω δουλέψει αρκετά, γιατί παράλληλα με όλες αυτές τις δημιουργίες και το Jamjar και όλα αυτά που ετοίμαζα για να σας τα ανεβάσω τώρα εδώ σήμερα, έτρεχαν και τα βίντεο και άλλες υποχρεώσεις και που ξεκίνησε η Ναταλία το σχολείο ταυτόχρονα όλα μαζί. Τέλος πάντων, να μην αργώ άλλο, πάμε να σας τα δείξω σιγά σιγά, να πάρετε μια ιδέα, να τα δείτε και εδώ στο βίντεο και μετά θα τα δείτε και μόνοι σας στο Jamjar Store μου αναλυτικά για να διαλέξετε αν θέλετε να πάρετε κάτι. Λοιπόν, έχω ήδη κάποια εδώ κοντά μου, αλλά θα γυρίσω και πίσω να πάρω κάποια πράγματα, γιατί όπως βλέπετε τα στόλισα. Είπα να κάνω έτσι ένα φθινοπορεινό background. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ το οποίο σας το έχω ήδη δείξει, την πινακίδα Harvest. Στην ουσία είναι η συγκομιδή. Είναι ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο και απλό φθινοπορεινό διακοσμητικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη λέξη για το φθινόπωρο. Μ' άρεσε πάντα να τη βλέπω σε διάφορα έτσι πιντερεστικά προφίλ που λέω κι εγώ, που ακολουθώ στο Instagram, και δεν είχαμε κάτι παρόμοιο εδώ, οπότε είπα να φτιάξω ένα με αυτή τη λέξη. Σε συνδυασμό με αυτό θεωρώ ότι πηγαίνουν υπέροχα 2 άλλα καδράκια, μισό λεπτό να τα φέρω. Λοιπόν, έφερα και περισσότερες προτάσεις για να σας τα δείχνω και σαν set, έτσι ώστε να καταλάβετε και πώς θα μπορούσατε να τα στολίσετε. Έφτιαξα το αγαπημένο σας είδη Welcome to our Pumpkin Patch. Σας το είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, όπως και το Harvest, οπότε μπορείτε να τα πάρετε και μαζί, να βάλετε δηλαδή το ένα έτσι και το άλλο από κάτω ή να κάνετε τριάδα αυτά τα δύο μαζί με άλλο ένα όπως αυτό, το Harvest Festival October 3rd. Να υπάρχει δηλαδή αυτό εδώ ή αυτό
νέα δημιουργία και αυτό, το Farm Fresh Pumpkin Patch. Μ' άρεσε και αυτό το σχέδιο. Οπότε στην ουσία αυτά είναι τα πάρα πολύ φθινοπορεινά που έχω. Έχω κι άλλα, αλλά δεν ξέρω, αυτά ίσως να είναι και τα αγαπημένα μου. Οπότε πιστεύω σας έχω δώσει αρκετές επιλογές για να διακοσμήσετε κουζίνα, σαλόνι, όπου θέλετε να τα τοποθετήσετε. Στην ίδια λογική έφτιαξα και την πινακίδα Farmhouse για όλο το χρόνο. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τη Farmhouse διακόσμηση. Το σπίτι μου είναι διακοσμημένο όλο σε Farmhouse στυλ. Εντάξει, καμιά φορά βάζω και μοντέρνες πινελιές, δηλαδή δεν το έχω αυστηρά Farmhouse, αλλά εκεί κινούμε. Αυτό είναι δηλαδή με μια πρώτη ματιά το στυλ του σπιτιού. Αυτό το πινακάκι λοιπόν, όπως και να έχει, έχω φτιάξει μερικά για εσάς, αλλά όπως και να έχει θα το φτιάξω και για μένα κάποια στιγμή όταν ηρεμήσω, γιατί η προτεραιότητά μου τώρα είναι να πάρετε εσείς τις δημιουργίες. Είναι λοιπόν πινακίδα στο ίδιο μέγεθος με το Harvest. Αυτό, και μετά σκέφτηκα να κάνω και δύο τέτοια καδράκια οβάλ στο φυσικό χρώμα του ξύλου και να γράψω δύο από τις αγαπημένες έτσι λέξεις του φθινοπόρου στην αμερικάνικη διακόσμηση και αγγλική διακόσμηση, τέλος πάντων, το thankful και το grateful. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και μαζί αλλά και χωριστά, δηλαδή μπορείτε είτε να πάρετε ένα, μπορείτε να το βάλετε και στην είσοδο του σπιτιού με το που μπαίνει κάποιος στο σπίτι ή έξω από την πόρτα του σπιτιού, πάνω από το κουδούνι σας, δίπλα στο κουδούνι σας, ή να το βάλετε και στο σπίτι μαζί. Έτσι, το ένα κατά τ' άλλο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο επόμενα. Μετά, πάλι στην έννοια της μικρής πινακίδας που μπορεί να μπει είτε σε επίπλο εισόδου κοντά στην είσοδο του σπιτιού εσωτερικά είτε απ' έξω, έφτιαξα αυτές τις δύο πινακίδες και οι δύο, θεωρητικά και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο το χρόνο. Δηλαδή εγώ και τις δύο θα τις άφηνα όλο το χρόνο. Η μία λέει thankful και η άλλη λέει welcome to our nest. Ναι, στην φωλιά. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας στην ουσία, απλά έχει τα πουλάκια. Είναι πάρα πολύ έτσι ρομαντικό και γλυκό. Και αυτό είναι το κλασικό thankful, αλλά έτσι λίγο πιο απλό, χωρίς τα φθινοπορεινά φύλλα, σε περίπτωση που θέλετε να το κρατήσετε όλο το χρόνο. Κάτι άλλο πάλι φθινοπορεινό, αλλά σε πιο black and white αποχρώσεις, κρέμ δηλαδή, γιατί αυτό δεν είναι υπέρλευκο, είναι αυτό το χρώμα κυμολίας που μου αρέσει πάρα πολύ για τις διακοσμήσεις γενικότερα. Έφτιαξα αυτή την πινακίδα που λέει Happy Fall. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφη, συνδυασμένη και με το Farmhouse, έτσι. Δηλαδή αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ μαζί. Και μπορείτε να το συνδυάσετε είτε με το σπιτάκι αυτό εδώ που έχω φτιάξει, το οποίο επίσης θεωρώ ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, που λέει Our Home Where Love Resides. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι διακοσμητικό, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Μπορείτε να δείτε συγκριτικά διαστάσεις γενικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ όμορφο για όλο το χρόνο. Έφτιαξα και μερικά διακοσμητικά όπως σας είπα για να μπορείτε να τα έχετε όλο το χρόνο. Οπότε ταιριάζουν και μαζί και χωριστά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η λεπτομέρεια αυτή που έκανα. Την έκανα επίτηδες γιατί ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ το ασπρόμαυρο ύφασμα, γιατί παραπέμπει σε Farmhouse διακόσμηση. Με ξέρετε πολλές. Σπιτάκια λοιπόν τέτοια διακοσμητικά, όμορφα, ρομαντικά. Ελπίζω να σας αρέσουν, εγώ τα έχω λατρέψει τα συγκεκριμένα. Και επίσης μια άλλη πρόταση είναι και αυτό εδώ το τετράγωνο καδράκι, που λέει όλες αυτές τις έτσι φθινοπορεινές λέξεις, αλλά και όχι μόνο, για όλο το χρόνο, το grateful, thankful και blessed. Το οποίο πραγματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε φθινόπορο είτε όλο το χρόνο. Εγώ για παράδειγμα, πάνω από τον καθρέφτη μου στην είσοδο έχω ένα κορμουδάκι που το είχα φτιάξει πριν 2 χρόνια όταν είχα πρωτοξεκινήσει και λέει thankful και το έχω όλο το χρόνο. Και ταιριάζει πάρα πολύ και με το Farmhouse, όπως σας έλεγα. Φεύγοντας λοιπόν από τα καδράκια που σας έδειξα, θα σας δείξω και 3 σχέδια σε επιτραπέζια διακοσμητικά.
Είναι αυτά εδώ τα σπιτάκια, αν τα χρησιμοποιήσετε έτσι, ή βελάκια. Εγώ τα διακόσμησα για να τα βάλετε έτσι, πάνω στο σαν αράφι, στο τραπεζάκι του σαλονιού σας, πάνω σε μία σύνθεση. Μ' άρεσαν πολύ, έχω βάλει και δαντελένιες λεπτομέρειες. Το ένα λοιπόν λέει blessed. Γενικά έχω παίξει πάρα πολύ με αυτές τις λέξεις γιατί τις αγαπώ. Home, αυτό εδώ, λέει home. Είναι αρκετά ρομαντικό, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό είναι πιο μικρό από το μεγάλο βέλος, όπως βλέπετε. Και το άλλο που λέει grateful. Σε περίπτωση πάντως που θέλετε να τα κρεμάσετε στον τοίχο, γιατί σας ταιριάζει σε κάποιο gallery wall, ενδεχομένως δηλαδή να το έχετε σκεφτεί κάπως έτσι για παράδειγμα, κάτι να έχετε στο μυαλό σας, να συνδυάσετε 2-3 καδράκια, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Jamjar, έχει επιλογή να στείλεις μήνυμα στο δημιουργό, και να σας κολλήσω ένα μικρό σκηνάκι, όπως κολλάω με σιλικόνη σε όλα τα καδράκια που φτιάχνω για να τα κρεμάτε, να σας κολλήσω ένα τέτοιον σπάγκο. Οπότε αν θέλετε να το κρεμάσετε, δεν είναι κάτι δύσκολο, μπορεί να κολλήσει σπάγκο και να το κρεμάσετε και αυτό μαζί με άλλα καδράκια. Απλά είπα να μην το βάλω, να μην το αλλάξω το ξύλο καθόλου. Και όποιος θέλει να το προσθέσω να μου το ζητήσει σε μήνυμα. Μετά θέλω να σας δείξω δύο μαυροπινακάκια που έφτιαξα. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω μαυροπίνακες για διακόσμηση. Για κάδρα, τα κάνω από μαυροπινακά και τα κάνω καδράκια. Οπότε, ξαναέφτιαξα το αγαπημένο μου grateful, thankful, blessed, που το φτιάχνω κάθε φθινόπωρο και σας αρέσει πάρα πολύ, με μικρές παραλλαγές. Γενικά, πάντα διαφοροποιώ έτσι λίγο τις δημιουργίες μου χρόνο με το χρόνο. Όπως και κάθε προϊόν, επειδή είναι χειροποίητο, δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδιο με το άλλο. Στα χειροποίητα πάντα γίνεται αυτό. Δεν θα βρεις πανομοιότυπο. Το κάθε ένα είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά του χειροποίητου. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι το ένα, το οποίο είναι καθαρά φθινοπορεινό. Μπορείτε είτε να το κρεμάσετε στον τοίχο ή να το αφήσετε κάπου. Εγώ πολλές φορές αυτά το τοποθετώ και στην κουζίνα μου. Θα τα έχετε δει σαν βίντεό μου. Να τα αφήνω έτσι στο, να τα στηρίζω στο πλακάκι πίσω, εκεί που έχω τις καφετιέρες μου κτλ. Και έφτιαξα κι άλλο ένα σχέδιο, το οποίο είναι τελείως vintage, πολύ ρομαντικό, πολύ farmhouse, αυτό το Welcome to Our Nest. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Έχω αυτή την λεπτομέρεια εδώ με το στεφανάκι και φυσικά ασπρόμαυρο ύφασμα που παραπέμπει σε farmhouse για κόσμηση. Νομίζω ότι θα το αγαπήσετε το συγκεκριμένο, όπως το αγάπησα και εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και όπως σας είπα, είναι και αυτό για όλο το χρόνο. Και αφού τελείωσα και τα μαυροπινακάκια, τα έχω τελειώσει όλα, θα πιω μια γουλιά καφέ και θα σας φέρω να σας δείξω και τα στεφάνια, γιατί ξέρω ότι είστε κάποιες παραδοσιακές. Περιμένετε τα στεφάνια μου για να πάρετε, να διακοσμήσετε το σπίτι σας. Εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές βάζω και στεφάνι στην κουζίνα. Θα σας πω μετά περισσότερα στον απορροφητήρα της κουζίνας, θα σας εξηγήσω όμως. Σηκώθηκα λοιπόν και πήρα το στεφάνι που είχα στην πόρτα μου. Το έχω κρεμάσει εκεί για να το βγάλω φωτογραφίες. Είναι αυτό εδώ το στεφάνι, το οποίο το αγάπησα με το που το έφτιαξε. Ήμουν σε δίλημα. Έλεγα να το βάλω, να το πάρουν τα κορίτσια για να το κρατήσεις για σένα, Μαργιαλένα. Είναι με αυτά εδώ τα φύλλα, τα οποία στην ουσία είναι αληθινά, είναι επεξεργασμένα βέβαια, αλλά είναι αληθινά. Είναι καταπληκτικά, πραγματικά, και ενσωμάτωσα και μία από τις πινακίδες μου και έγραψα welcome, είπα να μην γράψω κάτι φθινοπορεινό, είναι ούτως ή άλλως φθινοπορεινό το στεφάνι. Και είναι πολύ farmhouse, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ rustic και το λάτρεψα, αλλά σκέφτηκα ότι εγώ μπορώ να φτιάξω όποτε θέλω κάτι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο. Οπότε είπα να το διαθέσω προς πώληση στο Jamjar. Οπότε μία από εσάς θα το προλάβει. Γενικά είναι, τα στεφάνια είναι μοναδικά. Από τα καδράκια έχω απόθεμα, αλλά τα στεφάνια είναι μοναδικά κομμάτια, οπότε πρέπει να βιαστείτε. Ούτως ή άλλως κάθε στεφάνι είναι και διαφορετικό. Κανένα δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδιο. Πάμε λοιπόν στα επόμενα σχέδια, πέρα από το πολύ έτσι
εντυπωσιακό αυτό το welcome. Έφτιαξα και πιο απλά στεφανάκια, έφτιαξα και μικρά. Αυτά εδώ τα πολύ ωραία και ελαφριά στεφανάκια που φτιάχνω, το κλασικό αυτό μέγεθος, το 30x30. Τα άλλα είναι, το άσπρο ήταν 40x40, αυτό είναι 30x30. Και είναι ιδανικό για να κρεμαστεί στον απορροφητήρα της κουζίνας που κρεμάω εγώ πάντα εποχιακό στεφάνι και διακοσμώ και το χώρο της κουζίνας. Αυτό λοιπόν εδώ που λέει fall, θα τα δείτε όμως και αναλυτικά στο Jamtar, έτσι, αν κάτι δεν βλέπετε πολύ εδώ στο βίντεο. Και σε αυτό το μέγεθος έφτιαξα και αυτό. Γενικά αυτά τα έκανα πολύ φθινοπορεινά, κλασικά φθινοπορεινά που ξέρω ότι αγαπάτε. Αυτό λοιπόν είναι το άλλο. Αυτά εδώ είναι λοιπόν τα 30x30 που λένε fall. Έχω τα λίγο μεγαλύτερα, τα 35x35. Αυτό εδώ με αποξεραμένα λουλούδια, κολοκύθες. Γενικά έχει παίξει πολύ κολοκύθα και στάχη στα συγκεκριμένα, πολύ έτσι λινάτσα, όλα αυτά τα φθινοπορεινά χρώματα. Και πάντα έτσι πινακίδες που να γράφουν κάτι φθινοπορεινό επάνω. Αυτό που επίσης μου άρεσε όπως βγήκε, που γράψα Happy Fall, με φθινοπορεινά φύλλα, με βελούδινες κολοκύθες. Εδώ κρέμασα και διάφορα, κρέμασα μια κανέλα, κρέμασα αυτό που λέει αγάπη, χαντρούλες, κορδέλες. Κάθε ένα το κάνω διαφορετικό, όπως μου βγει στο μάτι και όπως μου ταιριάζει περισσότερο. Και τέλος αυτό το κλασικό και αγαπημένο μου σχέδιο, το οποίο το φτιάχνω κάθε φθινόπωρο με τη μεγάλη πινακίδα που λέει Hello Fall. Και αυτό έχει φυσικά κολοκύθες, κανέλες, αποξηραμένα λουλούδια. Έχω βάλει και κάποια έτσι κλαδάκια ευκαλύπτου, ψεύτικα φυσικά, και στάχια. Από στεφάνια έχω μόνο 6 στην ουσία. Γενικά έχω κάποια υλικά, αλλά σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα παραγγείλω κι άλλα για να σας φτιάξω κι άλλα, να ελπίζω να βρω χρόνο. Αναλόγως τι θα βρω σε υλικά, γιατί γενικά τα υλικά τα φθινοπορεινά δεν είναι εύκολο να τα προμηθευτείς, δεν είναι εύκολο να βρεις και ποικιλία πολλές φορές. Οπότε, μπείτε στην σελίδα στο Jamtar, σας θέλω γενικά λίγο γρήγορες, γιατί από κάποια πράγματα όπως σας είπα υπάρχει μόνο ένα τεμάχιο. Από τα καδράκια, τα περισσότερα καδράκια έχω πάνω από ένα τεμάχιο, οπότε περισσότερες θα προλάβετε, αλλά γενικά πρέπει να είστε λίγο γρήγορες. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι χειροποίητα προϊόντα, θέλουν πολύ χρόνο να φτιαχτούν, δεν μπορούσα να φτιάξω τεράστιες ποσότητες. Οπότε ελπίζω να προλάβετε, ξέρω ότι τα περιμένετε πολλές από εσάς. Ό,τι δεν προλάβετε και για ό,τι ενδιαφέρεστε πραγματικά και σας αρέσει, θα ήθελα είτε να μου γράψετε μήνυμα στα σχόλια κάτω για να το έχω στο νου μου, έτσι ώστε να φτιάξω καινούριο στόκ, είτε να μου στείλετε στο Instagram αν θέλετε κάτι και είτε έχω τα υλικά, μπορώ να σας το φτιάξω, είτε μπορώ να παραγγείλω υλικά για να σας το φτιάξω. Οπότε γενικά επικοινωνήστε μαζί μου αν για κάτι ενδιαφέρεστε και εγώ μπορώ να έχω νέο στόκ σύντομα. Σας τα έδειξα όλα νομίζω. Τα έχω ήδη φωτογραφίσει και τα έχω ανεβάσει στο Jamtar, οπότε όταν επεξεργαστώ αυτό το βίντεο και το ετοιμάσω, θα τα κάνω publish και θα μπορέσετε να πάτε να ψωνίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την αγάπη σας που μου στέλνετε, για τις δημιουργίες που τις περιμένετε πώς και πώς, που γενικά με σαπορτάρετε άσχετα για το αν τις παίρνετε ή δεν τις παίρνετε, που μου στέλνετε όλη αυτή την ενέργεια και μου λέτε τα καλά σας λόγια για αυτά που φτιάχνω. Μου είπατε φέτος ότι έχω πάρα πολύ έμπνευση στις φθινοπορεινές δημιουργίες. Σας άρεσαν πολύ οι ιδέες μου, γιατί σας έκανα τη sneak peek από το Instagram. Αυτά λοιπόν, δεν θα πολυλογήσω άλλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε ενθουσιάζομαι με κάθε τι φθινοπορεινό και γενικά με τα πράγματα που φτιάχνω. Ελπίζω να σας αρέσουν πραγματικά. Είναι πράγματα τα οποία τα έφτιαξα έχοντας στο μυαλό μου ότι όλα αυτά τα πράγματα εγώ θα τα έβαζα με μεγάλη, μεγάλη χαρά και ανυπομονησία στο δικό μου σπίτι, πράγματα τα οποία δεν έβρισκα εύκολα στην ελληνική αγορά και πράγματα έτσι που θα φέρουν λίγο περισσότερο το φθινόπωρο στα σπίτια μας, ελπίζοντας να ακολουθήσει και ο καιρός.
Αυτά, ό,τι απορίες έχετε μου στέλνετε μηνύματα εδώ στο βίντεο ή στο Instagram ή όπου θέλετε ή στο Jamjar. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε ακόμη ένα βίντεο. Σύντομα θα έρθουν και νέα βίντεο όπως σας έχω υποσχεθεί με φθινοπόρνη διακόσμηση, με DIYs, με διάφορα και φυσικά βλογκάκια. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό έτσι βιντεάκι φθινοπορεινής φύσης και θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!